πάλι. Στα 30 δεύτερα. Ακούω πολλά για το χρέος. Οι γνώσεις μου, κύριε Πρόεδρε, δεν είναι ανάλογες των γνώσεων των πολιτικών αρχηγών, αλλά η λογική λέει, και σας παρακαλώ να το σχολιάσετε, επειδή και εσείς αναφερθήκατε στο χρέος και ο κύριος Μαϊμαράκης. Χρέος μη βιώσιμο είναι εκείνο που δεν μπορεί να πληρωθεί. Και δεν μπορεί να πληρωθεί ένα χρέος όταν τα ελλείμματα που δημιουργούνται από αιτίες γνωστές σε εσάς δημιουργούν την ανάγκη των δανείων και την ανάγκη του χρέους. Έχουν πολύ μεγαλύτερα χρέη άλλες χώρες τα οποία δεν τους δημιουργούν πρόβλημα, διότι έχουν ανάπτυξη, παραγωγή και αυτά που λέτε πλεονάσματα κλπ. Τέλος πάντων. Κύριε Πρόεδρε. Κύριε Παζολιά, παρακαλώ. Ναι. Ευρώπη, ξέρετε, είναι και η Βουλγαρία και η Κύπρος, όπου όπως γνωρίζετε συνοστίζονται να πηγαίνουν οι επιχειρήσεις μας λόγω καλύτερης φορολογίας εκεί και έλλειψης σταθερότητας και κυρίως εμπιστοσύνης εδώ. Πώς θα γίνουν, κύριε Πρόεδρε, νέες επενδύσεις και μείωση της ανεργίας όταν οι υπάρχουσες επενδύσεις απαξιώνονται και υπερφορολογούνται, όπως τις χουριές σας αναφέρθηκε και άκουσα την απάντησή σας, στον τουρισμό, ακόμη και στον τηλεοπτικό χώρο, όπου συγχαίεται ο οικονομικός στρατός με τη διαπλοκή. Μήπως φτάσουμε. Κύριε Τσίπρα. Κύριε Μπαζολιά. Ορίστε. Παρακαλώ. Ούτε στην τελευταία ερώτηση δεν δίνετε την άνεση. Είναι η πρώτη λεπτά. Είστε καλά, κύριε Χαρή. Έχετε και το φόρμα. Παρακαλώ. Ολοκλήρωσα τι πρώτε. Πάντως, ο χρόνος τον οποίο έχετε χρησιμοποιήσει είναι περισσότερο από τον χρόνο που θα δώσουμε στον κύριο Τσίπρα για να απαντήσει. Εντάξει, πάνω. Μια χαρά πήγαμε δύο ώρες τώρα, δεν τα χαλάσουμε τώρα. Κύριε Πρόεδρε, σα ακούω. Κύριε Μπαζολιά, στον τόπο όλα τα προηγούμενα χρόνια έχουν αλλάξει πολλές φορές φορολογικοί συντελεστές. Όμως άμεσες ξένες επενδύσεις δεν είδαμε. Και οι σύγχρονες μελέτες λένε ότι οι ξένες επενδύσεις δεν εξαρτώνται αποκλειστικά από τη φορολογία, αλλά από μια σειρά άλλους παράγοντες που παίζουν καθοριστικό ρόλο. Ένας από αυτούς βεβαίως είναι η πολιτική σταθερότητα. Να ξέρει ο επενδυτής ότι θα έχει το συγκεκριμένο νόμισμα για την επόμενη μέρα. Η δημοσιονομική σταθερότητα, που τώρα αυτή εξασφαλίστηκε με την εξασφάλιση των χρηματοδοτικών αναγκών της χώρας για την επόμενη τριετία. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη γραφειοκρατία. Είναι ζητήματα που έχουν να κάνουν με το πόσο γρήγορα κινείται η δικαιοσύνη. Είναι ζητήματα που έχουν να κάνουν με την αδειοδότηση. Είναι ζητήματα που έχουν να κάνουν με το ανθρώπινο δυναμικό, με τα δίκτυα διανομής. Άρα λοιπόν, εδώ πρέπει να δούμε ότι αν θέλουμε πραγματικά επενδύσεις, οι οποίες όμως θα σέβονται την νομοθεσία, θα αφήνουν στην κοινωνική, στον τόπο και στην τοπική οικονομία. Αν θα έχουν ανταποδοτικότητα, θα έχουν θέσεις εργασίας, γιατί αυτό θέλουμε, να έχουμε θέσεις εργασίας, πρέπει να κάνουμε μια σειρά από τομές, σημαντικές τομές, στο γραφειοκρατικό κράτος, αλλά ταυτόχρονα να προχωρήσουμε και σε ένα νέο αναπτυξιακό νόμο που θα δώσει κίνητρα και θα διασφαλίζει σταθερότητα και προοπτική στις επενδύσεις. Και ας είναι η φορολογία μας λίγο υψηλότερη από αυτή της Βουλγαρίας, αρκεί να είναι σταθερό το φορολογικό σύστημα και να μην αλλάζει κάθε τρεις μήνες. Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε. 22, κύριε Γιοπαζολιά. Ορίστε. 22, παρακαλώ. Επιτρέψτε μου την ευαισθησία για την παιδεία. Οι παλιότεροι τα γνωρίζουν. Ξέρετε πολλές ευρωπαϊκές χώρες όπου η σχολική χρονιά να ξεκινά με πολλά κλειστά δημόσια σχολεία και με 23% ΦΠΑ στα ιδιωτικά που ήδη συγχωνεύουν σε εκπτώσεις φόρων, σας πληροφορώ, και καινοτομίες μηδέν. Πέστε μου, σας παρακαλώ, πώς σκέπτεστε να αντιμετωπίσετε αυτά, αφού η παιδεία, και εσείς το δέχεστε, είναι η βάση όποιας ανάπτυξης. Σε ό,τι αφορά το 23% στην εκπαίδευση, είχα κάνει και δήλωση πριν από 2 εβδομάδες και ζήτησα από την υπηρεσιακή κυβέρνηση να αναστείλει την εφαρμογή αυτού του μέτρου. Είναι ένα λάθος μέτρο, σε λάθος κατεύθυνση. Βεβαίως, σε ό,τι αφορά ιδιαίτερα τα φροντιστήρια, επιβαρύνει και τις λαϊκές οικογένειες. Και άρα πρέπει να βρούμε τα ισοδύναμα. Όχι βέβαια να το φορτώσουμε στο βοδινό κρέας, αλλά να βρούμε ισοδύναμα από εκεί που πρέπει να δούμε για να φύγει αυτό το λάθος μέτρο. Σε ό,τι αφορά το θέμα των κενών στα σχολεία, είναι ένα δομικό πρόβλημα δυστυχώς της εκπαιδευτικής διαδικασίας, της εκπαίδευσης των σχολείων μας τα τελευταία χρόνια. Και το δομικό αυτό πρόβλημα, να είμαστε ειλικρινείς, αν δεν υπάρξουν προσλήψεις στον χώρο της εκπαίδευσης, της παιδείας, δεν θα λυθεί. Και να λοιπόν το λάθος αντιμετώπισης της μεγάλης λειτουργίας στο δημόσιο, οριζόντιες περικοπές και απολύσεις. Μάλιστα. Δεν απολύαμε αυτούς που δεν παράγουν, απολύαμε τους εκπαιδευτικούς. Ευχαριστούμε τον κύριο Τσίπρα. Έχουμε περιθώριο για μια διακοπή. Το χάνουμε τώρα, τι κάνουμε, τελειώνει ο γύρος. Θα κάνουμε μια διακοπή. Κύριο Τσίπρα, έχουμε προγραμματίσει. Έχετε από μια κάρτα, σας έχει μείνει. Θέλετε να τη χρησιμοποιήσετε. Απλώς θέλω να.
Λοιπόν, τώρα πάμε στην ερώτηση του. Δεν πάμε στην ερώτηση δική μου. Προχωράμε στο δεύτερο γύρο. Ευχαριστούμε καταρχάς, ευχαριστώ τους συναδέλφους για τον πρώτο αυτό κύκλο, την πρώτη αυτή ενότητα, όπου ολοκληρώθηκαν οι ερωτήσεις από τους δημοσιογράφους. Να ενημερώσω και τους συναδέλφους, αλλά και τους κυρίους αρχηγούς, ότι από τα όσα αλλιεύω όση ώρα σας ακούω από το Twitter, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, επαναλαμβάνω, ήταν το κομμάτι του ζωντανού διαλόγου μεταξύ σας, των απαντήσεων, των ερωτήσεων που έθετε ο ένας τον άλλον. Λοιπόν, σε αυτό θα περάσουμε ευθύς αμέσως. Πάμε στη δεύτερη ενότητα, όπου είναι το κομμάτι εκείνο που ρωτά ο κάθε πολιτικός αρχηγός από μία ερώτηση τον αντίπαλό του. Θα ξεκινήσουμε. Έχετε μία ερώτηση. Η ερώτηση έχει διάρκεια ενός λεπτού. Η απάντηση, την οποία θα δώσει ο πολιτικός αρχηγός που ερωτάτε, είναι 1 λεπτό και 45 δευτερόλεπτα. Και από εκεί και πέρα έχει δικαίωμα τοποθέτησης, απάντησης ο ερωτών για 30 δευτερόλεπτα για να τοποθετηθεί στον τρόπο που απαντήθηκε ο ερωτώμενος. Λοιπόν, ξεκινάμε αυτή τη διαδικασία των ερωτήσεων από τους πολιτικούς αρχηγούς.